Ευρώπη και από την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πολιτικά. Είναι και οπωσδήποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τον αγωγό ΙΣΜΕΤ σαν εναλλακτική παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αν μπορούσε να γίνει, θα ήθελα να γίνει με κάθε τρόπο. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Ούτε και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τον αγωγό. Δεν είναι οικονομικά βιώσιμο. Η αγοραπολισία φυσικού αερίου στην Ευρώπη γίνεται από εταιρείες και όχι από πολιτικούς, όχι από κυβερνήσεις, ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κύριες εταιρείες που κάνουν αγοραπολισία φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι ήδη συνέτεροι με την Gazprom σε διάφορα έργα, στο έργο του Nord Stream 2 και άλλα έργα. Και εφόσον το ρωσικό φυσικό αέριο είναι το πιο οικονομικό, θα υπερισχύσει. Γι' αυτό το λόγο, παρόλη την πίεση από τους Αμερικανούς, παρόλη την πολιτική θέληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα τελευταία 4 χρόνια κάθε χρόνο η παροχή φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη αυξάνεται. Δεν υποστεύει. Και άρα οι πολίτες εδώ στην Κύπρο που ακούνε πολλές ανακοινώσεις, αλλά δεν έχουμε και τη γνώση, δεν ήμασταν ποτέ σε αυτό το επίπεδο, πρώτη φορά το βιώνουμε, τι θα πρέπει να περιμένουν για το μέλλον? Θα περιμένουμε, για εμάς το μέλλον αυτή τη στιγμή είναι η παρουσία της ExxonMobil. Η ExxonMobil είναι η πιο μεγάλη ανεξάρτητη εταιρεία πετρελαίων στον κόσμο. Έχει όλες τις δυνατότητες, τις οικονομικές, τις τεχνικές, τις εμπορικές και τις πολιτικές δυνατότητες να προχωρήσει με έργα όταν αποφασίσει και όταν είναι οικονομικά βιώσιμα. Μάλιστα. Ήρθε στην περιοχή μας διότι πράγματι ενδιαφέρεται να προχωρήσει έργα φυσικού αερίου. Το μέλλον των ορυκτών καυσίμων είναι το φυσικό αέριο. Γι' αυτό η ExxonMobil ήρθε εδώ ελπίζοντας να κάνει ανακαλύψεις και να προχωρήσει με έργο υγροποίησης, τερματικό υγροποίησης και εξαγωγής φυσικού αερίου. Αυτό μετά την ανακάλυψη του κοιτάσματος Γλαύκου θα το συνεχίσει. Φυσικά δεν είναι στα χέρια της, είναι στα χέρια των διεθνών αγορών κατά πόσο θα είναι οικονομικά βιώσιμο, αλλά σίγουρα όμως η ExxonMobil με κάθε τρόπο θα σπρώξει αυτό το έργο. Θα πάρει καιρό όμως να μην περιμένουμε, πολλές φορές ακούω λέγονται πολλά για να γίνουν πολύ σύντομα. Αυτό δεν θα γίνει. Θα περάσουν χρόνια. Το γεγονός όμως. Εσείς μπορείτε να το οριοθετήσετε δηλαδή κάπως το χρόνο αυτό? Μπορώ, ναι. Θα χρειαστούν ακόμα 2 με 3 χρόνια έρευνες και ανακαλύψεις νέων κοιτασμάτων. Ναι. Η πρώτη γεώτρηση θα γίνει του χρόνου. Θα πάρουν από τώρα 2 με 3 χρόνια. Μετά από την. Αν οι ποσότητες ανακαλυφθούν, θα χρειαστούν ακόμα 2 με 3 χρόνια σχεδιασμοί των υποδομών, πώληση του, να βρεθούν αγοραστές του υγρομένου φυσικού αερίου και να βρεθούν και οι επενδυτές και να πάρθει η επενδυτική απόφαση, θα περάσουν 2-3 χρόνια μετά. Και κατασκευές. Άρα ουσιαστικά μιλάμε κοντά στο 2030. Μιλάμε 10 χρόνια από τώρα το νεωρίτερο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Έλληνα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι, κύριε Στυλιανού. Είναι όντως η ExxonMobil η απόλυτη επιλογή μας? Θεωρώ ότι η παρουσία της ExxonMobil έχει διασφαλίσει ήδη αρκετά πράγματα στον τομέα των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές, αν θέλετε, που μπορούσαμε να έχουμε στην αποκλειστική μας οικονομική ζώνη. Να υπενθυμίσουμε, αγαπητή Μαρίνα, ότι όταν η ExxonMobil πραγματοποιούσε την γεώτρηση στο οικόπεδο 10, τις δύο γεωτρήσεις, στο στοχό Δελφίνη και Γλαύκος, ούτε από δημοτικό πουλί προερχόμενο από την Τουρκία δεν είχε πετάξει πάνω από το Stena Icemax, πάνω από το πλοίο τρύπανο της ExxonMobil. Η παρουσία της και μόνο αποτελεί ένα αποτρεπτικό παράγοντα για τις οποιασδήποτε επιβολές της Τουρκίας, τουλάχιστον στα οικόπεδα εκείνα, στα οποία, στο οικόπεδο εκείνο, στο οποίο η ExxonMobil έχει αδειοδοτηθεί για να προχωρήσει σε αυτές τις εργασίες. Ναι, έρχεται έρευνας. Και φεύγει όμως, δεν μπορούμε να